Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτήν την κοντινή βόλτα στην Αίγινα. Στην άλλη γραμμή του Skype μας περιμένει ο κύριος Νίκος Αλιφατής, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Κύριε Αλιφαντή, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Το θέμα βέβαια που θα συζητήσουμε είναι η μειωμένη φετινή συγκομιδή και θέλαμε από εσάς που είστε και στην Αίγινα, που είστε και στα χωράφια τα ίδια, να μας πείτε ποιος ακριβώς είναι αυτός ο λόγος. Είναι μόνο η κλιματική αλλαγή ή είναι και κάτι ακόμη? Κυρίως είναι η κλιματική αλλαγή. Μάλλον δεν είναι πια κλιματική αλλαγή, είναι κλιματική κρίση. Mm-hmm. Κλιματική αλλαγή, εγώ έχω ζήσει από το 1973, έχει αρχίσει. Με μειωμένες βροχές, τα τελευταία 10 χρόνια έχει ενταθεί και φέτος ήταν η πιο δύσκολη χρονιά. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η φυστικιά για να ξεκινήσει να βλαστήσει και να ανθοφορήσει το Μάιο, πρέπει να έχει προηγηθεί ένας χειμώνας που η θερμοκρασία κάτω από 7 βαθμούς να είναι γύρω στις 700 ώρες. Mm-hmm. Και φέτος ήταν στις 79 ώρες μόνο. Τι κλιματικές συνθήκες χρειάζεται περισσότερο το δέντρο για να μπορέσει να ευδοκιμήσει και να βγάλει στο μέγιστο και την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του καρπού του? Θέλει το χειμώνα να κάνει αυτό που σας είπα, κάποιες συγκεκριμένες ώρες ψύχους για να μπορέσει να ξεκινήσει να σπάσει ο λίθαργος που πέφτει το χειμώνα σαν φιλοβόλο και να ξεκινήσει την άνοιξη σωστά το δέντρο, να έχει σωστή ανθοφορία. Αν δεν το έχει αυτό, δεν ανθίζουν κατά 50 έως και 90% τα άνθη του. Κύριε Αλιφαντή, πρέπει να είναι ξηροθερμικές οι συνθήκες του καλοκαιριού. Το καταλαβαίνουμε απολύτως. Θα μας δώσετε ενδεικτικά μια τάξη μεγέθους των προηγούμενων συγκομιδών για να αντιληφθούμε καλύτερα και την διαφορά στην ζημιά? Ναι, ας πούμε το 12 που ήταν μια πολύ καλή χρονιά, είχε ζυγώσει τους 1.000 τόνους η παραγωγή της Αίγινας. Mm-hmm. Τα επόμενα χρόνια ήταν γύρω από 400 μέχρι 600 τόνους. Φέτος είναι ζήτημα αν έχει πιάσει 100 τόνους. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε. Αλλά ήταν πολύ μειωμένη. Ήταν και δύσκολες. Ήταν, να σας δώσω να καταλάβετε μια τάξη μεγάλη. Ναι, ναι. Είναι ότι τις προηγούμενες χρονιές για να μαζέψουμε ένα τόνο φιστίκια χρειαζόμαστε γύρω στα 600 ευρώ. Φέτος θέλαμε 2.500 ευρώ για να μαζέψουμε ένα τόνο φιστίκια. Mm-hmm. Γιατί τα δέντρα ήταν άδεια, απλώναμε τα πανιά, μαζεύαμε, χτυπούσαμε και στην ουσία άσχετο το μεροκάματο πόσο ήταν οι εργάτες, πόσο δουλεύανε, δεν είχε παραγωγή και το κόστος ήταν τεράστιο. Άρα έχει αλλάξει και ο τρόπος συγκομιδής. Εσείς μιας και λέτε ότι από το 2012 που ήταν μια πολύ καλή χρονιά, τα υπόλοιπα χρόνια σταδιακά ήταν μειωμένοι. Έχετε λάβει κάποια μέτρα, μπορεί να γίνει κάτι προληπτικά για την συγκεκριμένη καλλιέργεια? Κοιτάξτε, τώρα εμείς αυτό το κάνουμε στα πλαίσια του Συλλόγου. Αυτό που βλέπουμε ότι μπορεί να αλλάξει την κατάσταση είναι αυτό που λέμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε σπορόφυτα. Mm-hmm. Τα σπορόφυτα είναι φιστικές που έχουν γεννηθεί εδώ στην Αίγινα, να το πούμε έτσι, που γίνονται που βγαίνουν από φιστίκια. Ναι. Αυτά τα δέντρα έχουν στο DNA, στη μνήμη όλων των προηγούμενων γενεών των δέντρων και επηρεάζονται και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Στην προσπάθεια του κάθε πλάσματος, της ποικιλίας, της φιστικιάς, να επιβιώσει, προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες, τις αντίξωες συνθήκες. Έτσι δημιουργεί νέες γενναίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για να επιβιώσει. Δηλαδή τώρα έχουμε κάποια σπορόφυτα τα οποία δείχνουν ότι ότι ανθοφορούν κατά 90%. Mm-hmm. Αυτά βέβαια είναι σε μια έρευνα που κάνουμε εμείς μόνοι μας.
Αυτά έχουμε κάνει ένα φυτώριο και έχουμε μπολιάσει και πρέπει να το αποδείξουμε στην πράξη, δηλαδή να μεταφυτέψουμε αυτά τα φυτώρια στο χωράφι για να δούμε ότι αυτές τις ιδιότητες που βλέπουμε συνεχίζουν να τις, να ακολουθούν και να... Οπότε αυτό είναι ένα σχέδιο του συλλόγου, αλλά πειραματικά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί. Ναι. Να πάμε εμείς στη φετινή παραγωγή μας. Είπατε ότι θα είναι προφανώς μειωμένη. Το ερώτημα είναι, θα είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς και της εσωτερικής, αλλά και της εξωτερικής, μιας και ένα πολύ μεγάλο μέρος εξάγεται και ένα ακόμη μεταποιείται. Ναι, η παραγωγή της Αίγινας μπορούσε να καλύψει ένα μέρος της ζήτησης. Η ζήτηση τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ. Το φιστίκι έχει αναδειχθεί σαν ο καλύτερος καρπός, το φιστίκι της Αίγινας συγκεκριμένα έχει αναδειχθεί ο καλύτερος καρπός παγκόσμια στο Tasty Atlas και... Ο κόσμος έχει στραφεί προς μια διατροφή vegan, οπότε και τα παράγωγα του φιστικιού, που το φιστικό βούτυρο και όλα τα άλλα παράγωγα, τα λάδια, έχει ζήτηση μεγάλη. Βέβαια, για φέτος η παραγωγή θα είναι ένα είδος σπάνιο για τη φετινή χρονιά. Σε επόμενες χρονιές πιστεύουμε, γιατί έχουμε ξανασυναντήσει χρονιές έτσι που έχουμε πολύ χαμηλή παραγωγή και αυτά όλα, η κλιματική αλλαγή είναι κατά περιόδους. Λίγο πιο έντονες, άλλες φορές λίγο λιγότερο. Ναι, ναι. Είπατε ότι θα έχουμε... Εντάξει, ναι. Ολοκληρώστε. Εν τω μεταξύ, εμείς συνεργαζόμαστε με ιδρύματα και με κρατικά αλλά και με ιδιωτικές εταιρείες και με καλλιέργειες όπως η Γεωργία Κρυβίας και με πρακτικές καλλιεργητικές προσπαθούμε αυτό να το βελτιώσουμε. Κύριε Λιφαντή, οπότε αντιλαμβανόμαστε από αυτά που μας λέτε ότι θα είναι ένας ιδιαίτερος καρπός που δεν θα προσφέρεται εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί κατά πολύ και η τιμή για τον καταναλωτή. Βέβαια, γιατί έχει αυξηθεί, σας είπα, το κόστος έχει αυξηθεί κατά πολύ. Άρα έχουμε μια τάξη μεγέθους περίπου πόσο θα αγοράσουμε εμείς που είμαστε φίλοι του καρπού. Κοιτάξτε, τώρα εδώ στην Αίγινα, πέρσι το φιστίκι, ας πούμε, στην αγορά της Αίγινας πουλιόταν στα 15 ευρώ το κιλό. Ήταν χαμηλή τιμή σε σχέση με άλλες περιοχές. Φέτος είναι στα 20 ευρώ το κιλό. Κύριε Λιφαντή, ναι. Αν το δούμε σε αγορές διάφορες, μπορούμε να το δούμε και 40 και 50 ευρώ το κιλό στο εξωτερικό. Και σε όλες αυτές τις χώρες που παραδοσιακά εξάγουμε. Κύριε Λιφαντή, χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογούμε, όπως αντιλαμβανόμαστε από όλα αυτά που μας λέτε, και η παραγωγή έχει μειωθεί, αλλά και η διαδικασία της συγκομιδής έχει γίνει πιο δύσκολη. Αυτό πιστεύετε ότι θα είναι αποτρεπτικό για κάποιους νέους παραγωγούς ή και για κάποιους που μπορεί να παράγουν τον καρπό χρόνια, θα στραφούν προς άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες? Δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες. Η φιστικιά είναι η τελευταία καλλιέργεια που μπορεί να γίνει στην Αίγινα με τις κλιματολογικές και καταβολικές συνθήκες που υπάρχουν. Πριν από χρόνια υπήρχε το αμπέλι. Με τη φιλοξήρα τελείωσε το αμπέλι, ήρθε η φιστικιά. Η φιστικιά είναι η τελευταία καλλιέργεια. Δεν έχουμε, δηλαδή, περιβόλια και άλλου είδους καλλιέργεια. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν τη φιστικιά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις επιπτώσεις με καλλιεργητικές πρακτικές και να χαράξουμε ένα μέλλον με τα σπορόφυτα, με αλλαγή των δέντρων. Και κάτι ακόμη που δεν γνωρίζουμε για τον καρπό είναι αν χρειάζεται αρκετό νερό ή όχι και αν έχει επηρεαστεί και λόγω λειψιδρίας. Ναι, έχει επηρεαστεί πολύ και τα νερά που έχουμε είναι φάλμηρα, είμαστε κοντά στη θάλασσα και φέτος παρουσιάσανε σε αρκετά χτήματα ξηράνσεις περιφερειακές στα φύλλα από την αλατότητα. Αυτό το έχουμε δει και άλλες χρονιές, αλλά φέτος είναι πιο έντονο και αυτό σαν σύλλογο θα στραφούμε προς το Υπουργείο Υγειοργίας και προς τις
προς τα ιδρύματα, τα κρατικά, να δούμε κάποια λύση, ούτως ώστε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε με μεγαλύτερη σύνεση και ακρίβεια τα νερά που έχουμε, για να μην έχουμε αυτά τα άσχημα αποτελέσματα. Είναι ένα πρόβλημα που είδαμε να αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νησιά και προφανώς πολλές παραγωγές. Εσείς έχετε κάποιες προτάσεις? Εμείς έχουμε χρόνια τώρα, μπορώ να σας πω από τότε που ήμουν πρόεδρος του Σύλλου, 20 χρόνια, έχουμε κάνει σχετικά έγγραφα στην Αιγαίων Βελτιώσεων τότε, τώρα είναι στην περιφέρεια αυτή η ομάδα, για βελτίωση των υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα με ανασχετικά φράγματα στους χυμάρους. Δηλαδή να γίνεται εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα με τα νερά των χυμάρων. Να μην πηγαίνει το νερό στη θάλασσα, αλλά να διοχετεύεται στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας των πηγαδιών που έχουμε στην Αίγινα μας δείχνει ότι το χειμώνα βελτιώνεται, το καλοκαίρι χαλάει και πάλι το ίδιο. Δηλαδή όταν τρέξουν τα χύμαροι, βελτιώνεται το νερό του. Τροφοδοτείται δηλαδή από τις βροχές του χειμώνα. Σωστά. Κύριε Αλιφαντή, ξεφεύγοντας λίγο από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, μένοντας πάντα στο κεντρικό προϊόν που είναι το φιστίκι, από τις εξαγωγές μας βλέπουμε ότι οι περισσότερες χώρες αναζητούν προϊόντα τα οποία είναι επεξεργασμένα, έχουν υποστεί κάποια επεξεργαστία και τα βλέπουμε σε διάφορες μορφές, έχει υποστεί κάποια μεταποίηση, ή θέλουν τον καθαρό καρπό για να τον εντάξουν στην καθημερινότητά τους, στο φαγητό, στις σαλάτες, στα γλυκά τους. Κοιτάξτε, είναι από όλα τα είδη ζητάνε. Και το μεταποιημένο, το ψημένο, αυτό το παραδοσιακό που έχουμε, το αλάτι και το λεμόνι, και τα παράγωγα που έχουν το φυστικό βούτυρο, το λάδι. Βέβαια, μια ζήτηση έχουμε περισσότερο στην Ιταλία για ψύχα. Δηλαδή το σπασμένο φιστίκι που είναι καθαρό από κέλυφος. Εκεί γίνεται τζελάτο μάλλον, γι' αυτό. Ναι, αυτοί έχουν φιστίκι εδώ και 1000 χρόνια, το καλλιεργούν στο Μπρόντε, αλλά είναι παραγωγή τους, δεν τους φτάνει. Και δεν είναι και το φιστίκι αυτό, γιατί έχουμε καλλιεργήσει και εμείς τις φιστικές, δεν είναι, έχει την οστιμιά που έχει το Υγιεινής. Κύριε Λιφαντή, και μια τελευταία ερώτηση. Οι υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα που καλλιεργούν κελιφωτό φιστίκι αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα στην παραγωγή τους τη φετινή? Από ό,τι ακούω, οι περιοχές που είναι γύρω από την Αττική είχαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Άλλες περιοχές είχαν μειωμένο το πρόβλημα, αλλά όπως μου περιγράψανε, τους έχει επηρεάσει και αυτούς, γιατί είχαν πολλά κούφια φιστίκια και κλειστά. Αυτό σημαίνει ότι η γονιμοποίηση δεν έγινε σωστά. Οπότε η κλιματική αλλαγή, η άνοδο της θερμοκρασίας το χειμώνα επηρεάζει όλες τις περιοχές. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Κύριε Λιφαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.